Σύμφωνα με τη σχετική δημοσίευση, η οικονομία της Τουρκίας βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Το τουρκικό νόμισμα, η λίρα, πέφτει εδώ και χρόνια και όλο και περισσότεροι άνθρωποι στη χώρα δεν έχουν πλέον την οικονομική δυνατότητα να ζήσουν. Ο Ερντογάν, ενεργός μεσολαβητής μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, μίλησε μόνο με τον Πούτιν ξανά την Πέμπτη και τον προσκάλεσε σε συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Τουρκία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Δημήτρο Κουλέμπα, λέγεται ότι επιθυμούσε ακόμα και η Τουρκία να γίνει ένας από τους εγγυητές μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μελβούτ Σαβούσογλου, δήλωσε ότι η Ρωσία συμφωνεί. Ο Ερντογάν και η χώρα του εποφελούνται ήδη από τον ρόλο του. Η εισβολή του Πούτιν ως ακτίδα ελπίδας για τη σημαία τουρκική οικονομία, σημειώνει η Bild. Ενώ σχεδόν όλες οι δυτικές αεροπορικές εταιρείες έχουν αναστείλει τις πτήσεις τους προς τη Ρωσία, η μερικώς κρατική Turkish Airlines συνεχίζει να πετά προς εκεί προορισμούς. Τα ρωσικά εμπορικά κέντρα έχουν ήδη ανακοινώσει την ετοιμότητά τους να αντικαταστήσουν τις δυτικές μάρκες ρούχων και μόδας με τουρκικές. Άλλες τουρκικές εταιρείες εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στη χώρα, άλλες ετοιμάζονται να εισέλθουν στην αγορά, ενώ η μία μεγάλη δυτική εταιρεία μετά την άλλη κλείνει τα καταστήματά της. Ωστόσο, η τουρκική οικονομία αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να υποφέρει μαζικά από τον πόλεμο, επειδή εξαρτάται από τη Ρωσία για τον τουρισμό, την ενέργεια και τις προμήθειες τροφίμων μεταξύ άλλων. Οι Τούρκοι εισάγουν περίπου το 40% του φυσικού τους αερίου και το 1 τέταρτο των αναγκών τους σε πετρέλαιο από τη Ρωσία, μια επιχείρηση που είναι πλέον σχεδόν απρόσιτη. Μόνο για το ρωσικό φυσικό αέριο, η τουρκική κυβέρνηση αναμένει κόστος περίπου 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος, περίπου το διπλάσιο από το προηγούμενο έτος. Η Ρωσία είναι επίσης ο σημαντικότερος προμηθευτής σίτου για την Τουρκία. Το 2021, το 70% των εισαγωγών σιτηρών της Τουρκίας προερχόταν από εκεί. Το γεγονός ότι η Ρωσία θέλει τώρα να περιορίσει τις εξαγωγές σιτηρών θα μπορούσε να έχει δραματικές συνέπειες για πολλούς Τούρκους, αυξάνοντας τις τιμές του ψωμιού και των ζυμαρικών. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.